Λοιπόν, έχει ενεργοποιηθεί η καταγραφή. Είχα πριν πατήσει, αλλά δεν είχε ενεργοποιηθεί, οπότε δεν καταγράφει το πρώτο κομμάτι. Εν τούτης, έλεγα καθώς εξετάζουμε τα ζωντανά συστήματα από την πλευρά τόσο του σχεδιαστή όσο και του χρήστη, γιατί κάποιος για να είναι καλός σχεδιαστής πρέπει να μπαίνει και στα παπούτσια του χρήστη για να καταλάβει ενδεχομένως τι θα περίμενε ο χρήστης. Και αυτό το τι θα περίμενε σημαίνει ότι ο ίδιος σχεδιαστής πρέπει να γνωρίζει αρχές σχεδιασμού design for usability, δηλαδή να το σχεδιάζει με τρόπο ώστε ο άλλος να μπορεί ο χρήστης να το χρησιμοποιήσει εφόσον είναι ένα σωματωμένο σύστημα που θα έχει κάποιο χρήστη, εκτός αν είναι ένα σωματωμένο σύστημα που θα αφορά επικοινωνία machine to machine, me to me, και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να σκεφτεί ποιες διεπαφές πρέπει να εμφανίσει από το δικό του σύστημα σε κάποιο άλλο σύστημα. Λοιπόν, ένα από τα προβλήματα που πρέπει όμως να γνωρίζει ένας σχεδιαστής είναι το interface, αλλά όχι το interface όπως είπα πριν, machine to machine interface. Το interface, το physical interface, δηλαδή η φυσική διεπαφή. Ο κονέκτορας, με απλά λόγια. Ποιος είναι ο κονέκτορας? Για παράδειγμα, όταν θέλετε να εγκαταστήσετε έναν δίκτυο SATA, υπάρχει στο board ο SATA connector, παίρνετε το καλώδιο SATA και το βάζετε πάνω με τη σωστή φορά πάνω στο board. Αν θέλετε τροφοδοσία, υπάρχει κονέκτορας. Για SATA δίσκο έχει άλλη τροφοδοσία. Για PATA δίσκο υπάρχει άλλη τροφοδοσία. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλοί κονέκτορες. Αν σκεφτείτε τον υπολογιστή μας, που είναι κλασικά πια μια κλασική προτυπωποιημένη αρχιτεκτονική, δηλαδή ίδιες διπαφές, βλέπουμε. Π.χ. εδώ τώρα που έχω μπροστά μου. Κονέκτορες για USB. Κονέκτορες HDMI. Κονέκτορες VGA. DVI. PS2, ρολόγιο mouse, serial, έχω DB9 στον υπολογιστή που βρίσκω. Ρεύμα, το καλώδιο, το μόλεξ των τριών ακροδεκτών. Και αυτά όλα από την πίσω πλευρά. Άμα μπούμε και μέσα στο motherboard, βλέπουμε κονέκτορες PCI Express, για παράδειγμα, ίσως κάποιες υποδοχές για audio καλώδιο και ασφαλώς και για αναμνηστήρες. Είτε 2 πιν, 3 πιν ή 4 πιν για τοποθέτηση αναμνηστήρων. Και άλλους κονέκτορες. Δηλαδή, δίπλα μας, εδώ, σε απόσταση εντός arm length, που λέμε, εντός της έκτασης ενός χεριού, έχουμε 10 και κονέκτορες. Οθόνες κτλ. Όλα αυτά, να σκεφτούμε τι κονέκτορες έχουμε. Και γι' αυτό καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικοί είναι αυτοί οι κονέκτορες. Και θα πρέπει να σκεφτούμε αν εμείς χρησιμοποιήσουμε συγκεκριμένους κονέκτορες, τι θα περιμένουμε, γιατί να επιλέξουμε από όλους αυτούς τους κονέκτορες συγκεκριμένους κονέκτορες και το καθεξής. Ένα άρθρο λοιπόν που βρήκα στο περιοδικό που εκδίδει η εταιρεία Mouser, το οποίο βλέπετε το όνομα εκεί που είναι το mouse, Mouser News που σας δείχνω. Το Mouser, για κάποιον που ίσως δεν ξέρει, είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα που βρίσκεται στην Ευρώπη και έχει πάρα πολλά ηλεκτρονικά στοιχεία. Οτιδήποτε θελήσει κάποιος, δεν υπερβολεί να πω από ηλεκτρονικά στοιχεία, ότι μπορεί να το βρει εκεί. Βέβαια, τα μεταφορικά για ένα κομπόνεντ είναι ακριβά, οπότε όταν θελήσει κάποιος να κάνει παραγγελία, καλό είναι να έχει μια έτσι, λίστα από πολλά υλικά, ένα bill of material, για να μπορέσει το κόστος της αποστολής να το χωρίσει σε διάφορα στατικά. Εν τούτης, έχει τα πάντα. Και μπορεί κάποιος από εκείνο το σημείο να προμηθευτεί όλα τα ηλεκτρονικά στοιχεία για να σχεδιάσει το δικό του ενσωματωμένο σύστημα. Και σε ποσότητες κιόλας. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να πάρει, για παράδειγμα, μία ταινία από SMD σε face mounted συσκευές, σε devices, παραδείγματος χάρη transistor, αρκετών μέτρων. Μπορεί να πάρει, ας πούμε, 20 μέτρα ταινία. Γιατί είναι σε ταινία αυτά, γιατί
Αυτά τα SMD καταρχήν είναι πολύ μικρά, οπότε πρέπει κάπως να μεταφερθούν. Και δεύτερον, τοποθετούνται αυτές τις ταινίες σε κατάλληλα συστήματα pick and place, ρομποτικά συστήματα που παίρνουν τους connectors αυτούς τους SMD και τους τοποθετούν στο board. Και πουλάνε λοιπόν με καρούλια, με το μέτρο, πολύ μεγάλες ποσότητες στοιχείων. Ακόμα βέβαια και ένα στοιχείο μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει το Mauser. Απλώς σε περισσότερα στοιχεία έχει και κάποια έκπτωση που το λέει από 1 ως 10 το κόστος ας πούμε είναι 1 ευρώ. Από 10 ως 100 το κόστος είναι κάποια cents λιγότερο και το καθεξής. Αυτό το βλέπεις στη σελίδα του προϊόντος. Ο Νέκτορας λοιπόν, το Mauser, βγάζει ένα περιοδικό για σχεδιαστές ενσωματωμένων συστημάτων και θα ήταν και καλό και εσείς αν θέλετε, αν σας ενδιαφέρουν τα ενσωματωμένα συστήματα λίγο παραπάνω, να μπείτε στο site και να κατεβάζετε κάθε λίγους μήνες το περιοδικό αυτό, δωρεάν είναι, για να βλέπετε κάποια ενδιαφέροντα άρθρα. Επέλεξα λοιπόν ένα άρθρο που πιστεύω ότι είναι αρκετά ενδιαφέρον και χρήσιμο για μας που σχεδιάζουμε ενσωματωμένα συστήματα. Το ενδιαφέρον λοιπόν θα μιλήσει, το ενδιαφέρον άρθρο θα μιλήσει για τους connectors. Και όπως λέει εδώ ο συγγραφέας, David Pike, θα μιλήσει για θέματα που πρέπει να ασχολούν κάπου που θα σχεδιάσει ένα ενσωματωμένο σύστημα και ασφαλώς θα βάλει connectors. Δεν γίνεται να σχεδιάσουμε ένα σύστημα χωρίς κάποιο κονέκτορα. Ακόμα και κονέκτορας που θα μεταφέρουμε το data, το power, τα data, τα δεδομένα. Χρειάζεται να τους λάβουν υπόψη. Και συγκεκριμένα, κονέκτορες για ρομπότ. Λέει λοιπόν, εδώ αρχικά την εισαγωγή για τα ρομπότ, ότι αν και είχαν προταθεί πολύ πριν υπάρξουν ψηφιακά συστήματα και μικροελεκτρονικά, εντούτοις, τα ρομπότ δεν έχουν φτάσει ακόμα την μορφή που τα είχε φανταστεί ο Ασίμο. Δηλαδή, να έχουν λίγη αυτονομία, λίγη έλεγχο του τι πρέπει να γίνει και να μην έχουν προβλήματα. Εντούτοις, όπως αναφέρει, έχουν περάσει από πολλά στάδια για να φτάσουν σε μια μορφή που να είναι χρήσιμη. Ίσως όχι ιδεατή αυτή που θα περίμενε κάποιος, αλλά εντούτοις είναι χρήσιμη. Αναφέρει αρχικά για τα ρομπότ ότι είχαν τοποθετηθεί στην βιομηχανία για να αυτοματοποιήσουν κάποιες εργασίες που ίσως ήταν επικίνδυνες για τους ανθρώπους ή ήταν αρκετά τυπικές και στάνταρ και ήταν αρκετά κουραστικές για τους ανθρώπους ή μπορούσαν να τα κάνουν πολύ πιο γρήγορα αυτά τα ρομπότ. Τοποθετήθηκαν λοιπόν στην βιομηχανία και η πρώτη εικόνα που ίσως όλοι έχουμε είναι από τη γραμμή παραγωγής κάποιων αυτοκινήτων όπου ρομποτικοί βραχίονες εκατέρωθεν του αμαξώματος τοποθετούν διάφορα στοιχεία ή συγκολούν ή τα τροποποιούν, μεταποιούν. Έτσι λοιπόν τα ρομπότ είχαν τοποθετηθεί στη βιομηχανία και βελτίωσαν την ποσότητα και την ποιότητα των υλικών που εξήγαγαν τα εργοστάσια. Όμως, έχει επέλθει μια τεχνολογική εξέλιξη και τα ρομπότ έφυγαν από το κλειστό, άκρος ελεγχόμενο περιβάλλον μιας βιομηχανίας και βγήκαν έξω στην κοινωνία. Ασφαλώς, δεν βγήκαν μόνοι τους, δεν έγινε κάποια επανάσταση της μορφής Judgment Day, απλώς οι εταιρείες τα βγάλαν στα ράδια και τα αγοράζει ο κόσμος ακόμα και για να τα τοποθετήσει σπίτι. Τα σημερινά λοιπόν ρομπότ είναι ικανά για ανεξάρτητα, το independent activity, για ανεξάρτητη δράση. Το ανεξάρτητη σημαίνει ότι δεν είναι ένας άνθρωπος με ένα τηλεχειριστήριο μπροστά να του δίνει ακριβώς εντολές. Μπορεί να είναι μόνο του σε ένα μέρος και να εκτελεί κάποιες λειτουργίες. Ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό για αυτό ακριβώς είναι μια ρομποτική σκούπα. Μπορεί κάποιος να έχει μια ρομποτική σκούπα σπίτι του, η οποία στη συνέχεια, ακόμα και να λείπει, ενεργοποιείται, σκουπίζει το σπίτι
και ξαναγυρίζει στη βάση φόρτιση. Άρα, independent, χωρίς να δώσει εντολή, μπορεί και να δώσει κάποια στιγμή εντολή ο χρήστης. Έχει τη δυνατότητα ο χρήστης πάντα στον απόλυτο έλεγχο του ρομπότ, αλλά μπορεί να έχει ενεργοποιήσει την αυτόνομη δράση του ρομπότ. Έτσι λοιπόν, τα σημερινά ρομπότ έχουν αυτή την ανεξαρτησία ως προς το χρήστη στο πότε να ενεργοποιηθούν. Σημαντικό είναι ότι τα ρομπότ πρέπει να παρατηρούν το περιβάλλον, πρέπει να είναι αντιδραστικά προς το περιβάλλον, βέβαια αντιδραστικά, όχι με την έννοια που ίσως κάποιοι νομίζουν, με την αναρχική έννοια, ότι αντίδραση στους κανόνες κτλ., αλλά αντιδραστικά ότι δέχονται ρεθίσματα και το πρόγραμμά τους θα επεξεργάζεται και αντιδρά σε αυτά τα ρεθίσματα. Με αυτή την έννοια λοιπόν τα αντιδραστικά, το responsive. Γιατί η ίδια λέξη καταλαβαίνετε ότι μπορεί να συνδεθεί με δύο τελείως διαφορετικές ερμηνείες. Έτσι λοιπόν, υπάρχει αντίδραση προς το περιβάλλον και τα αισθητήρια που έχουν. Και αυτή η βελτίωση του ρομπότ οφείλεται σε πολλά χαρακτηριστικά, οφείλεται σε διάφορα στοιχεία που βοήθησαν. Για παράδειγμα, οι σημερινοί επεξεργαστές έχουν μια πολύ μεγάλη επεξεργαστική ισχύ. Το κλασικό παράδειγμα ότι η επεξεργαστική ισχύ του τηλεφώνου μας είναι πολύ μεγαλύτερη από την επεξεργαστική ισχύ που είχε στείλει η NASA από το Apollo στο διάστημα. Και βέβαια αυτό αδικεί κάτι, αυτή η δήλωση, η οποία ναι μεν ακούγεται ωραία, αδικεί ότι πολλή δουλειά εκτελούσαν και οι μηχανικοί στη NASA, οπότε δεν ήταν μόνο ένας υπολογιστής, και το έλλειμμα της επεξεργαστικής ισχύς καλυπτόταν από τα μυαλά των μηχανικών που δούλευαν εκεί πέρα. Απλώς έχουμε συνηθίσει να το λένε ότι θα συγκρίνουμε δύο συστήματα μόνο τους. Λοιπόν, βελτίωση σε αισθητήρια, βελτίωση στην τεχνολογία, γενικά υπήρξε μια βελτίωση στην επικοινωνία, μπαταρίες και το καθεξής. Και όλα αυτά βοήθησαν τα ρομπότ, αυτά τα ενσωματωμένα συστήματα λοιπόν, να βγουν έξω και να είναι και ασφαλή για τους ανθρώπους. Έχει επέλθει λοιπόν μια βελτίωση στα αισθητήρια, στις μπαταρίες και στις διεπαφές. Να κάτι που δεν το έχουμε ακούσει. Συνήθως ακούγαμε, οκ, okay, καλύτερα αισθητήρια, μεγαλύτερη ευκρίνεια, με καλύτερη δειγματοληψία, οι μπαταρίες μεγαλύτερη χωρητικότητα, περισσότερη ασφάλεια, πιο γρήγορη φόρτιση, αλλά για διεπαφές. Δεν το έχουμε ακούσει. Δεν το είχατε ακούσει ως τώρα. Και όμως έχει υπάρξει μια βελτίωση στις διεπαφές, στις φυσικές διεπαφές αναφέρουμε. Όλο το άρθρο αναφέρεται σε φυσικές διεπαφές. Και το πρόβλημα, λοιπόν, ποιο είναι, ότι τα σημερινά ρομπότ έχουν πάρα πολλά αισθητήρια. Μπορεί να έχουν κάμερες, και μάλιστα να έχουν κάμερες σε διάφορα φάσματα, όχι μια κλασική webcam όπως αυτή που έχω εδώ στον υπολογιστή μου, αλλά μπορεί να έχει και μια υπερφασματική κάμερα. Για παράδειγμα, στο εργαστήριο εδώ που διευθύνω, έχουμε καταθέσει μια πρόταση μαζί με άλλους καθηγητές, αλλά εμείς θα σχεδιάσουμε ένα ρομπότ στα πλαίσια της περιφερειακής αριστείας, όπου θα μετακινείται αυτόνομο αυτό το ρομπότ και θα πηγαίνει με μια υπερφασματική κάμερα να εξετάζει παθήσεις, να εξετάσει βασικά τα φύλλα και χρησιμοποιώντας κατάλληλα εκπαιδευμένο δίκτυο μηχανικής μάθησης να τεκμηριώνεται κατά πόσο έχει κάποια ασθένεια ή όχι. Και το όχημα θα το σχεδιάσουμε από το μηδέν, δεν θα πάρουμε κάποιο έτοιμο όχημα. Δηλαδή από την επιλογή από τις ρόδες, από το σασί, από τους κινητήρες. Όλα αυτά είναι ένα πρόγραμμα στα πλαίσια της περιφερειακής αριστείας, 2 ετών για μας, για άλλους είναι λίγο παραπάνω, γιατί μετά θα κάνω κάποια άλλα πειράματα, αλλά εμείς μέσα σε 2 χρόνια πρέπει να παραδώσουμε ένα τέτοιο όχημα, δηλαδή να σχεδιάζουμε ένα τέτοιο ενσωματωμένο σύστημα. Πώς είναι το σύστημα που βλέπετε κάτω εδώ, στην εικόνα, που είναι από την Amazon και παραδίδει πακέτα, λίγο μεγαλύτερο, και βέβαια με διαφορετικές ρόδες για να μπορεί να μετακινηθεί σε ένα ποράδι.
Έτσι λοιπόν, τα σημερινά ρομπότ έχουν πάρα πολλά αισθήματα. Βλέπουμε κάμερες, image recognition, εκτελούν αλγορίθμους για την εξεργασία εικόνας, έχουν LIDAR. Το LIDAR είναι αυτό που όσους έχετε δει πάνω από κάποια αυτοκίνητα, που είναι ένα laser beam σας που γυρίζει συνεχώς, περιστρέφεται δηλαδή 360 μοίρες συνεχώς και στέλνει ακτίνες laser και συγκεντρώνει ένα point cloud. Και αυτό χρησιμοποιείται για να βλέπει τις αποστάσεις 360 μοίρες γύρω του. Και έχουμε εδώ στο εργαστήριο LIDAR, μάλιστα σε μια δημοτική εργασία είχε χρησιμοποιηθεί LIDAR και είχαμε δείξει πως ένα κλασικό τηλεκατευθυνόμενο που μπορούμε να το αγοράσουμε από οποιοδήποτε μαγαζί παιχνιδιών, μπορούμε να το κάνουμε να είναι, να έχει μια αυτόνομη οδήγηση, δηλαδή να πηγαίνει από ένα σημείο Α σε ένα σημείο Β, χωρίς να συγκρούεται με εμπόδια στο δρόμο. Και βέβαια αυτό το συνεχίζουμε και ερευνητικά. Έχω στην ομάδα μου δύο άτομα που ασχολούνται και με την περαιτέρω ανάπτυξη της αυτοκινούμενης οδήγησης. Και αυτό το λέω γιατί υπάρχουν και διπλωματικές εργασίες που μπορείτε εσείς που ίσως ενδιαφέρεστε για σχεδιασμό αυτόνομων συστημάτων ή ρομποτικών συστημάτων ή ρομποτικής όρασης ή μηχανικής μάθησης να έρθετε στο εργαστήριο που έχουμε πραγματικά προβλήματα που επιλύουμε και δίπλα σε έμπειρους ερευνητές που έχω δίπλα μου εδώ στο εργαστήριο να βοηθήσετε και να δείτε και προβλήματα πώς επιλύονται. Είναι ένα κάλεσμα λοιπόν, κάποιος που θα θελήσει, είμαι στη διάθεση να το συζητήσουμε, να του παρουσιάσω πιθανά προβλήματα και να απαντήσω σε ερωτήσεις που ίσως έχει. Πάντως βγαίνουν πολύ καλές διπλωματικές που δημοσιεύονται σε πολύ καλά συνέδρια αρχικά και αν συνεχιστεί η έρευνα μπορεί να γίνει και δημοσίευση σε περιοδικό, σε κάποιο επίπεδο περιοδικό. Και το οποίο είναι σημαντικό για τους φοιτητές. Και οι φοιτητές λοιπόν που καταφέρουν και εξάγουν κάποια ερευνητική εργασία που δημιουργούν κάποια ερευνητική εργασία, μετά έχουν στο βιογραφικό τους ένα πολύ σημαντικό bullet, το οποίο είτε ασχοληθούν στο μέλλον ερευνητικά είτε όχι, όποιος εργοδότης το βλέπει αυτό εδώ πέρα καταλαβαίνει ότι είναι ένα άτομο που έχει δυναμικότητα για περαιτέρω βελτίωση και να συμβάλλει θετικά στην εταιρεία που ενδεχομένως διευθύνει. Λοιπόν, άρα είναι σημαντικό να έχετε μια δημοσίευση και στα έργα αυτά που τρέχουμε εδώ πέρα δίνουν αυτή τη δυνατότητα και καλό είναι να το έχετε για προέκυψη. Έχουμε λοιπόν πολλά αισθητήρια. Είπαμε LIDAR, σας είπα, το Hall Effect Sensor, ίσως το έχετε ακούσει, είναι ένα αισθητήριο που ανιχνεύει μαγνητικό πεδίο. Και αυτό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για παράδειγμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μετράει κάθε φορά την περιστροφή μιας ρόδας και άρα μπορεί να είναι ένα είδος ποδόμετρου και ίσως αυτό, αν έχετε ποδήλατο και έχετε πάρει ένα μετρητή χιλιόμετρων, το έχετε δει, δηλαδή ένα μικρό ενσωματωμένο σύστημα που γράφει τα χιλιόμετρα που έχετε διανύσει και την ταχύτητα και συνδέεται με ένα καλώδιο στη βάση στήριξης της ρόδας. Αυτό είναι ένα Hall Sensor, ένα μαγνητικό αισθητήριο τύπου Hall Effect που μετράει κάθε φορά που έρχεται ένα μαγνητάκι, ρίβαζε και ένα μαγνητάκι στις ακτίνες του ποδηλάτου. Μετράει λοιπόν αυτές τις περιστροφές κάθε πότε έρχεται αυτό το μαγνητικό πεδίο, κάθε πότε ανοιχνεύεται το μαγνητικό πεδίο και γνωρίζοντας τη διάμετρο της ρόδας, μπορεί να υπολογιστεί η ταχύτητα. Η ταχύτητα του ποδηλάτου. Εμείς βέβαια μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σε ένα ρομπότ και να ξέρουμε, να έχουμε ένα feedback πόσο κινείται ή όχι. Εκτός από π.χ. GPS. Απλώς το GPS, για παράδειγμα, μέσα σε κλειστό χώρο δεν λειτουργεί. Γι' αυτό εκεί χρησιμοποιούμε άλλες τεχνικές. Και κάποιος από την ομάδα μου ασχολείται με localization μέσω Bluetooth και Wi-Fi, για παράδειγμα. Δηλαδή να βρίσκεται η τοποθεσία μέσα σε ένα κλειστό χώρο, με μεγάλη ακρίβεια, χρησιμοποιώντας σήματα από τεχνολογίες που συναντάμε συχνά σε κλειστούς χώρους, όπως είναι το Wi-Fi και το Bluetooth. Υπάρχουν λοιπόν τα αισθητήρια και αυτά επιτρέπουν στα ρομπότ, στα αυτοκινούμενα οχήματα να
δέχονται αυτά τα ερεθίσματα και να τα επεξεργάζονται. Και να εργάζονται μάλιστα για πολλές ώρες, ανεξάρτητα, χωρίς προβλήματα, με αποδοτικούς κινητήρες. Και όλα αυτά, βέβαια, με μια κεντρική πλακέτα, ένα PCB, το οποίο έχει διαπροφές. Συνήθως, όταν κάνουμε ένα όχημα, ξέρετε, κατασκευάζουμε και μια πλακέτα, ένα PCB που έχουμε όλες τις διαπροφές, που συγκεντρώνονται όλες τις διαπροφές πάνω σε αυτή την πλακέτα, προκειμένου καταρχήν να είναι τακτοποιημένο το σύστημα, και από την άλλη, γιατί αν βάλεις ένα breadboard με καλωδιά και το πόνο από πάνω, με τη μετακίνηση, θες να το στείλεις από ένα σημείο σε ένα άλλο, θα πήγουν τα καλωδιά. Εδώ μετακινούνται καλώδια από τους δίσκους. Αν έχετε στείλει με κάποιο λεωφορείο ένα tower, για παράδειγμα, όταν έφτασε στο προορισμό του, κάποιο καλώδιο θα είχε βγει. Γι' αυτό κάποιο σάτα, κάποιο πάτα, κάποιο καλώδιο. Έπρεπε λοιπόν να το ξανασπουδίσετε. Και είναι το πρώτο που κάνουμε όταν μεταφέρουμε έναν υπολογιστή. Το πρώτο που κάνουμε είναι να ανοίξουμε το κουτί, αν είναι καλά στο desktop, όχι laptop, και πατάμε όλα τα καλώδια. Γιατί σίγουρα θα έχει κάποιο μετακινηθεί. Και εμείς, για παράδειγμα, σε ένα άλλο ερευνητικό πρόγραμμα που είχαμε, το EduRobot, που σχεδιάσαμε πάλι από το μηδέν και εκτυπώσαμε στο 3D printer εδώ το εργαστήριο ένα ρομπότ, ένα δικό μας ρομπότ, 100% δηλαδή κατασκευασμένο από το εργαστήριο εδώ που βρίσκομαι. Το στείλαμε στην Αθήνα για να το χρησιμοποιήσουμε σε κάποια εκπαιδευτικά σενάρια με μαθητές δημοτικού. Χρειαζόταν το PCB. Χρειαζόταν λοιπόν μια μελέτη για το πώς θα σχεδιάσουμε το PCB και τι συνδετήρες θα βάλουμε. Στη συνέχεια, για τα οχήματα, αλλά όχι μόνο για τα οχήματα, για οποιοδήποτε σωματωμένο σύστημα, πρέπει να μας ενδιαφέρει το βάρος. Ειδικά, βέβαια, για τα αυτοκίνητα ή για αερόπλια κτλ. Είναι πολύ σημαντικό να έχει χαμηλό βάρος, αλλά σε οποιοδήποτε σωματωμένο σύστημα πρέπει να το γνωρίσουμε το βάρος, γιατί συνδέεται το βάρος με την μπαταρία, συνδέεται με τη διαθέσιμη χωρητικότητα που μπορεί να έχει το σωματωμένο σύστημα. Γιατί αν, για παράδειγμα, έχουμε μια μεγάλη μπαταρία, έχει μικρότερο ωφέλιμο βάρος, δηλαδή βάρος που μπορεί να μεταφέρει ή να έχει για τις ενέργειές μας. Γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό, όπως αναφέρει εδώ ο συγγραφέας, να φροντίζουμε να επιλέγουμε τα πιο ελαφριά υλικά, προκειμένου να ενισχύσουμε τις δυνατότητες, το capability του ρομπότ. Και αν γίνει κάτι πιο ελαφρύ, καταρχήν έχει χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας, που σημαίνει μπορεί να έχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής ή να μεταφέρει περισσότερο χρήσιμο payload, ωφέλιμο φορτίο, ή επιτρέπει, επειδή έχουμε μικρότερο χώρο στην μπαταρία, την εγκατάσταση περισσότερο εξειδικευμένου εξοπλισμού, περισσότερα εισιτήρια, μεγαλύτερο επεξεργαστή, μεγαλύτερο port. Όμως, κάθε τι που θα προσθέσουμε θα πρέπει να συνδεθεί. Να διασυνδεθεί με κάποια διεπαφή, τόσο για την ενέργεια, το power, όσο και τα data. Και μάλιστα, αν τελικά έχουμε περισσότερες απαιτήσεις ενέργεια, θα χρειαστεί, όπως αναφέρει εδώ, thicker cabling, δηλαδή ένα πιο παχύ καλώδιο. Κεντρικό καλώδιο τροφοδοσίας. Εννοείται, βέβαια, ασφάλειες κτλ. Είναι το νου κάνετε. Πάντα λαμβάνουμε υπόψη και το safety έξω από το security. Το security είναι το ψηφιακό κομμάτι της ασφάλειας. Ενώ το safety είναι η φυσική ασφάλεια. Να μην γίνει κάποια έκρηξη, για παράδειγμα, αν έχουμε μπαταρίες και δεν τις προσέξουμε. Και οι ζωές, αναφέρει εδώ πέρα, μπορεί να βασίζονται αναλόγως την περίπτωση χρήσης του ρομπότ στην άψογη συνεργασία της μηχανής και των εισιτηρίων. Και σε όλα αυτά, για την άψογη συνεργασία, παίζουν ρόλο οι συνδετήρες. Γιατί έχουμε πια πολλά εισιτήρια, πολύ επεξεργαστική ισχύ, θα πρέπει να μεταδίδονται τα δεδομένα με αξιοπιστία στον επεξεργαστή για να λαμβάνει τις αποφάσεις για το κάθε σενάριο.
Και θέλουμε να επιλέξουμε τον κατάλληλο συνδετήρα τόσο για τα δεδομένα, όσο και για την τροφοδοσία, προκειμένου να μπορεί καταρχήν να μην αποσυνδεθεί. Ειδικά κάτι που υπόκειται σε πολλές ταλαντώσεις, θα πρέπει να διατηρείται η σωστή σύνδεση ακόμα και σε ακραίες καταστάσεις. Και θέλουμε μάλιστα να είναι ελαφροί συνδετήρες, μικρού μεγέθους, και έχουμε επιλέξει μικρού μεγέθους γενικότερα που φαίνεται ότι θέλουν σειριακές διακοπές, ας πούμε USB, και όχι το παλιό το serial που ήταν 15 άπινο. Έχουμε επιλέξει για παράδειγμα SATA και όχι PATA, που ήταν πολύ μεγαλύτερος συνδετήρας. Δηλαδή μικρούς συνδετήρες, αξιόπιστους και με καλό grip να πιάνουμε. Και να πω ένα παράδειγμα, πριν από κάποιους μήνες που είχα αγοράσει ένα 3D printer, είχε έναν συνδετήρα συγκεκριμένο, όπου είχε δοντάκια στις άκρες και έπρεπε να μπει στους συνδετήρες και να κλείσουν τα δοντάκια. Γιατί? Γιατί στο 3D printer, επειδή συνεχώς η κεφαλή μετακινείται για να εκτυπώσει, έχει ως συνέπεια να υπάρχουν κραδασμοί, να υπάρχουν ταλαντώσεις. Σε άλλες περιπτώσεις που δεν υπήρχαν αυτά τα δοντάκια, δηλαδή που απλώς ήταν ένα συνδετήρα, ας πούμε, φανταστείτε ένα συνδετήρα σε ένα καλώδιο, για παράδειγμα, παλιού σκυλού δίσκου πάντα. Δηλαδή ένα καλώδιο παράλληλο. Και έμπαινε στο συνδετήρα και με τις ταλαντώσεις έφευγε. Αυτό, όπως είδα σε προηγούμενες εκδόσεις, στους πρώτους 3D εκτυπωτές, οδηγούσε σε εκρήξεις. Γιατί είσαι φωτιά, κάηκαν σπίτια λόγω του ότι έγινε ο κονέκτορας αποσυνδέθηκε από τη βάση. Γιατί καθώς αποσυνδέθηκε, δεν αποσυνδέθηκε πολύ, αποσυνδέθηκε λίγο, αλλά αυτά τα λίγα κιλοστά ήταν ικανά να δημιουργήσουν ένα arc, ένα electric arc, ένα ηλεκτρικό τόξο, δηλαδή ένα σπιθύρα, όπου αυτός ο σπιθύρας έκαψε εκείνο το κομμάτι και επεκτάθηκε φωτιά, αν είχε κάτι έπλεπτο, και στο υπόλοιπο σπίτι. Και έχουν καεί σπίτια από 3D printers, επειδή οι διεπαφές αυτές δεν ήταν άρρηκτα συνδεδεμένες, και από τις πολλές ταλαντώσεις, και ειδικά επειδή η 3D εκτύπωση απαιτεί πολλές ώρες, πολλοί αφήνονται το βράδυ να δουλεύει ο 3D printer. Εγώ το αποφεύγω βέβαια, όσο καλός συνδετήρας και να είναι, ακόμα αυτά τα ενσωματωμένα συστήματα δεν έχουν φτάσει στην αξιοπιστία που θα περίμενε κάποιος. Δηλαδή να είναι ασφαλή 100% για αυτόνομη λειτουργία. Και αν το αφήνει όμως το αφήνει το βράδυ, θα πρέπει να λαμβάνουν κάποια μέτρα. Για παράδειγμα, υπάρχουν κάποιες κουκούλες αντιπυρικές που τους σκεπάζει σε αυτό το 3D printer για να μην βάλει φωτιά, λόγω του ότι ένας κονέκτορας βγήκε από τη θέση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πρόβλημα με τους κονέκτορες όταν υπάρχουν ταλαντώσεις. Έτσι λοιπόν, σχετικά με το μέλλον, έρχεται το μέλλον. Βέβαια, λέει το μέλλον είναι ότι έχουμε τώρα τα αυτόνομα συστήματα. Θα τα δούμε όμως με περισσότερες λειτουργίες όσο περνάει ο καιρός, καλύτερα εισιτήρια, περισσότερη επεξεργασία. Και όλα αυτά θα είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους. Αλλά ό,τι και να γίνει, ό,τι ενσωματωμένο σύστημα και να σχεδιάσετε, θα πρέπει να σκέφτεστε τους συνδετήρες. Ακόμα, όπως αναφέρει εδώ, είτε κάνετε ένα απλό ρομπότ, ένα απλό συμπληρωμένο σύστημα που παραδίδει πίτσες, είτε κάνετε ένα drone που ψάχνει, search and rescue, που ψάχνει άτομα σε κάποιο περιβάλλον που έχει προσκέδασει. Οι συνδετήρες είναι ένα κρίσιμο στοιχείο ενός αποδοτικού σχεδιασμού. Μπορεί να μην το θεωρούσατε ως τώρα σημαντικό την επιλογή ενός συνδετήρα, αλλά όπως έχουμε εγκατακλείδει σε αυτό το άρθρο, πρέπει να διασφαλίσετε ότι οι συνδετήρες σας θα ανταπεξέλθουν άψογα στις συνθήκες χρήσης του ενσωματωμένου συστήματος. Αυτό βασικά, το άρθρο μου άρεσε πάρα πολύ, αυτό το παρουσίασα, και από την άλλη το παρουσιάζω ως έναυσμα να ασχοληθείτε κι εσείς με το να παρακολουθήσετε αυτό το περιοδικό, το Mauser News, το οποίο πάντα έχει άρθρα, πρακτικά άρθρα, που
αφορούν αυτούς που σχεδιάζουν ασφαλμένα συστήματα και δίνουν συμβουλές που ίσως έτσι έχουν σκεφτεί. Είναι βέβαια άτομα με εμπειρία στο σχεδιασμό ασφαλμένα συστήματα. Λοιπόν, αυτό ήταν το άρθρο. Μπορώ να το κλείσω. Και θα μιλήσουμε για τα λειτουργικά συστήματα των ασφαλμένων συστημάτων. Έχετε καταλάβει τώρα ότι το να σχεδιάσει ένα ασφαλμένο σύστημα απαιτεί αποφάσεις σε πολλά επίπεδα. Είδαμε πριν από λίγο αποφάσεις, για παράδειγμα, για τις διαπαφές. Τι διαπαφές θα επιλέξουμε, τι φυσικά χαρακτηριστικά θα έχουμε. Βέβαια, ποια πλακέτα ενσωματωμένου συστήματος θα χρησιμοποιήσουμε, Arduino, Raspberry, STM για παράδειγμα, ή ποιο του καθεξής, και από Arduino ακόμα. Ποια ειδική πλακέτα Arduino θα χρησιμοποιήσουμε. Γιατί το οικοσύστημα του Arduino συνεχώς δημιουργεί πλακέτες. Ας πούμε, μια πλακέτα που κοιτούσα τις προάλλες και στο κάνω share αυτή την πλακέτα, είναι αυτή που σας παίρνω τώρα, στην οθόνη, είναι το Arduino Nano IoT. Αυτή εδώ η πλακέτα. Είναι καινούργια πλακέτα του Arduino, όπου τι έχει. Είναι μια πλακέτα που έχει υπεροπεξεργαστεί με IMU sensor, δηλαδή με επιταχυσιόμετρο, και ασφαλώς έχει δυνατότητα επικοινωνίας, διαδικτυακής επικοινωνίας. Και ας δούμε για παράδειγμα τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Βλέπετε ότι έχει ένα μικροελεκτή 32 bit. Υπενθυμίζω το κλασικό που χρησιμοποιούμε, το UNO, είναι οκτάβιτος μικροελεκτής. Έχει όμως, κοιτάξτε, 3,3 volt. Ενώ το Arduino που χρησιμοποιούσαμε είναι 5 volt. Άρα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι αν θελήσουμε αυτό να το συνδέσουμε σε ένα αισθητήριο με άλλη τάση, ίσως χρειαστούμε ένα volt level converter, εκτός αν λειτουργεί σε 3,3 volt. Κάθε φορά δηλαδή όταν σχεδιάζουμε στοιχεία για να κάνουμε τη σύνδεση και σχεδιασμό ενός ασφαλμένου συστήματος, πρέπει να σκεφτόμαστε τη στάση λειτουργίας. Τη λογική τάση λειτουργίας, ασφαλώς, και τη τάση και τα μπέρ που απαιτούνται και όλα αυτά. Λοιπόν, η τάση, βλέπετε, εισόδου μπορεί να φτάσει 21 volt. Βέβαια, δεν λειτουργεί 21 volt, λειτουργεί με πολύ μικρότερα επίπεδα τάσης, αλλά εντούτοις μπορεί να φτάσει 21 volt, 7 mA το input output pin. Τώρα μας ενδιαφέρει το input output pin, γιατί μας βοηθάει να γνωρίσουμε την ικανότητα οδήγησης του pin. Αν θέλουμε να οδηγήσουμε με το pin αυτό κάποιο MOSFET, για παράδειγμα, ή κάποιο LED, τι αντίσταση να βάλουμε. Στα 48 MHz έχει αρκετή flash μνήμη, έχει και SRAM. Δεν έχει EEPROM όμως, την όλα στη στιγμή που αποθηκεύουμε κάποιες ρυθμίσεις. Έχει πάρα πολλά PWM pins. Έχει μια σειριακή διαπαφή τύπου UART, ένα SPI, I2C. Έχει αναλογικά pins, αναλογικά outputs. Και έχει USB. Έχει το κλασικό 13 LED που μπορούμε πολύ απλά να το αποσβήσουμε για να εμφανίσουμε κάποια κατάσταση. Και αυτό λοιπόν το σύστημα όλο επιτρέπει την επικοινωνία με αισθητήρια. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι έχει και Bluetooth. Μπορεί να το συνέστε με το τηλέφωνο σας ή να είναι ως host. Και έχει και Wi-Fi. Άρα συνδυσμότητα και ασυγχρονικότητα. Δηλαδή είναι ένα board που έχει τη διαπαφή αυτή, η ασύρματη διαπαφή, και κάποια αισθητήρια και είναι και εφαρμογές IoT. Και εννοείται, βέβαια, ότι θα μπορούσε κάποιος αντί για αυτό να χρησιμοποιήσει το άλλο board που σας είχα δείξει, το DynaMOS. Υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές. Και υπάρχει και το κλασικό ρητό που λένε ότι ένας χρήστης των ενσωματωμένων συστημάτων λατρεύει τις επιλογές. Ένας σχεδιαστής ενσωματωμένων συστημάτων, όχι. Γιατί,
γιατί υπάρχουν τόσες πολλές επιλογές που χάνονται. Ειδικά άμα δεν έχει κάποια εμπειρία σε αυτό το τομέα. Γι' αυτό λοιπόν, δυστυχώς ή ευτυχώς, το οικοσύστημα των ενσωματωμένων συστημάτων παρέχει πάρα πολλά στοιχεία για να σχεδιάσουμε το σύστημα αυτό που θα θέλουμε, που θα μας ικανοποιεί, θα ικανοποιεί τις προδιαγραφές και γι' αυτό θέλει ψάξιμο. Γενικότερα στο οικοσύστημα, σε αυτό το κύκλο των μαθημάτων, σε αυτό το εξάμεινο, πιστεύω σας έχω μεταφέρει όλους αυτούς τους προβληματισμούς που πρέπει να διέπουν τον εκάστοτε σχεδιαστή. Και γενικότερα, να μάθετε να ψάχνετε. Δηλαδή, εγώ εδώ δίνω ενάψματα για να σας παρακινήσω να ψάξετε μόνοι σας να βρείτε κάτι παραπάνω. Ελάτε να κάνουμε project, να μάθετε ακόμα περισσότερα σχετικά με τα ενσωματωμένα συστήματα. Εγώ θα είμαι διαθέσιμος, αν κάποιος θελήσει, να συζητήσουμε κάποιο project για τα ενσωματωμένα συστήματα και το καλοκαίρι. Μου στέλνετε ένα email και μου λέτε, έχω κάποιες ιδέες που σκέφτηκα τώρα που είμαι στη θάλασσα, για παράδειγμα, και είναι Ιούλιος. Επειδή τα ενσωματωμένα συστήματα μου αρέσουν πάρα πολύ να σχεδιάζουμε και να κάνουμε καινοτόμα στοιχεία κτλ. Θα κάνουμε βιντεοκλήση. Μπορεί να είμαι και εγώ στην παραλία, μπορεί και εσείς να είστε στην παραλία, να κάνουμε ένα Zoom, αλλά θα επιλύσω τις απορίες και τους προβληματισμούς σας, γιατί μπορούμε να κάνουμε πολύ ωραία project σαν ενσωματωμένα συστήματα και να είστε και εσείς περήφανοι ότι κάνετε κάτι, κατασκευάζετε κάτι που έχει και φυσική υπόσταση. Λοιπόν, μία από τις επιλογές είναι τα λειτουργικά συστήματα. Είχαμε ξεκινήσει στην προηγούμενη διάλεξη σχετικά με τα ενσωματωμένα συστήματα. Είναι κάποια επιλογή αν θα έχουμε λειτουργικό σύστημα σε ενσωματωμένο σύστημα ή όχι. Και ας δούμε λοιπόν τι σημαίνει αντιδραστικά συστήματα. Το είχαμε δει βέβαια και στο άρθρο ότι αντιδρούν σε αισθητήρια, σε ρεθίσματα που λαμβάνονται αισθητήριά τους από το περιβάλλον. Αντιδρούν λοιπόν σε εξωτερικά συμβάντα. Για παράδειγμα, και ένας ελεκτής ενός αυτοκινήτου, κινητήρα ενός αυτοκινήτου. Οθόνη ελέγχου ζώνης ασφαλείας. Απατούν λοιπόν αντιπόκριση πραγματικό χρόνο και συνδέεται τόσο με την αρχιτεκτονική του συστήματος, όσο και με το πρόγραμμα, δηλαδή και με το hardware και με το software πρέπει να είναι ανταποκρίσιμο. Να έχουμε και αισθητήρια, άρα hardware, και να έχουμε γράψει το πρόγραμμα, το software, που να λαμβάνει αυτά τα αισθητήρια. Και, για παράδειγμα, να σας πω, στο software μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει interrupts. Να συνδέσει δηλαδή το αισθητήριο σε κάποιο interrupt και μόλις... Okay. Αφού αδειάσαμε λοιπόν το recycle bin, επανήλθαμε στο recording του συστήματος εδώ, της διάλεξης. Για τον Νίκο που ρωτάει το site το οποίο παρακολουθώ σχεδόν κάθε μέρα για ιδέες για ενσωματωμένα συστήματα, να πω είναι το Hackaday. Hackaday, δηλαδή δημιούργησε κάτι κάθε μέρα. Είναι ένα site όπου παρουσιάζονται ιδέες από άτομα που έχουν σχεδιάσει διάφορα ενσωματωμένα συστήματα. Και όχι μόνο, για παράδειγμα, κοιτάξτε εδώ, το ESP32, ένα κλασικό ενσωματωμένο σύστημα που χρησιμοποιείται για Wi-Fi επικοινωνία, κάποιος εδώ το παρουσίασε για να δείξει θέματα ασφάλειας για Wi-Fi. Κάποιος άλλος δημιούργησε κάποιο viewer για ένα παλμογράφο. Αυτός εδώ τώρα που βλέπω speech recognition έκανε αναγνώριση φωνής σε ένα Arduino Nano. Γενικότερα υπάρχουν πάρα πολλές ιδέες εδώ. Όλα αυτά βλέπετε με ενσωματωμένα συστήματα, μπορεί να πάτε και όλοι post, θα είναι της ημέρας μόνο, κάθε μέρα αλλάζουν αυτά, κάθε μέρα έχει 5-6 καινούργια post και μπορείτε εδώ να δείτε τι έχουν κάνει άλλοι και είναι κάθε ηλικίας, μπορεί να δείτε εδώ post από για παράδειγμα, μαθητές γυμνασίου που κάνουν κάτι, μέχρι συνταξιούχους μετά τα 80-90 χρόνια κτλ. Που έχουν παρουσιάσει διάφορα συστήματα που έχουν υλοποιήσει. Δηλαδή, εδώ δεν έχει ηλικίες, δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο εύρος ηλικιών. Απλώς είναι άτομα που τους αρέσει το να σχεδιάζουν συμπαθμένα συστήματα.
Και αυτό είναι λίγο το site. Ωραία, σας είπα το IoT. Και συνεχίζουμε σχετικά με το με τα συμπεριμένα αισθήματα, ότι είναι αντιδραστικά και αυτό έχει ως συνέπεια να έχουν πολλές εργασίες. Οι εργασίες αυτές μπορεί να είναι σύγχρονες ή ασύγχρονες. Τι σημαίνει σύγχρονη? Ότι π.χ. κάθε τόσα δευτερόλεπτα πρέπει να γίνεται κάποια ενέργεια. Αυτό είναι σύγχρονη και περιοδική. Ενώ ασύγχρονη είναι ανά πάση στιγμή μπορεί να γίνει κάτι. Και θα πρέπει να το επεξεργαστούμε. Το ασύγχρονο γίνεται με τη χρήση interrupts, για παράδειγμα. Ότι κάνει κάτι το ενσωματωμένο σύστημα και interrupts υποστηρίζουν όλα τα σημερινά ενσωματωμένα συστήματα σε συγκεκριμένα pinch όμως, όχι σε όλα τα pinch. Έχουμε κάνει attach ένα interrupt σε ένα pinch που έχουμε ένα στήριο και ασύγχρονα θα συμβεί κάποιο γεγονός και εκείνη τη στιγμή θα προκαλέσει τον επεξεργαστή να ασχοληθεί μαζί του. Οι σύγχρονες εργασίες λοιπόν επαναλαμβάνονται σε διαφορετικούς ρυθμούς, ενώ έχουμε διαφορετικές συχνότητες για τις εργασίες. Υπάρχουν λοιπόν περιοδικοί και περιοδικοί. Από τη μία, από την άλλη, η προθεσμία μπορεί να είναι hard, σκληρή. Αν τύχει και δεν υλοποιηθεί, δεν εκτελεστεί η διεργασία στο deadline, τότε έχουμε καταστροφική αποτυχία. Κλασικό παράδειγμα, το φρένο του αυτοκινήτου, εφόσον είναι drive-by-wire, ότι αν πατηθεί το φρένο, σταλθεί στον επεξεργαστή και αυτός δεν ανταπεξέλθει, δεν το επεξεργαστεί, δεν το λάβει, δεν στείλει μήνυμα προς την πέδηση του οχήματος να ενεργοποιηθεί, τότε μπορεί να τρακάρει το όχημα και να έχουμε και απώλεια ανθρώπινης ζωής. Άλλο είναι σε πυρηνικό αντιδραστήρα, σε περίπτωση που πρέπει να ενεργοποιηθεί ένα σύστημα ψήξης και δεν ενεργοποιηθεί, έχουμε και εκεί μια έκρηξη. Αυτά λοιπόν είναι τα hard, που δεν πρέπει με τίποτα να χάσουμε το deadline. Υπάρχουν τα soft, που σημαίνει ότι, εντάξει, καλό θα ήταν να εκτελέσουμε τη διεργασία έως το deadline, αλλά και να χάσουμε το deadline, εντάξει, θα μειωθεί λίγο η απόδοση. Αυτό τώρα, ένα παράδειγμα που μπορούμε να φέρουμε είναι το YouTube. Το YouTube έχει καθώς στριμάρει, έχει deadlines που πρέπει να έχουν τα πακέτα να αντικοποιεί το σύστημά μας και να τα βλέπουμε. Σε περίπτωση που, για παράδειγμα, υπάρχει καθυστέρηση λόγω της έντονης δικτυακής κίνησης και δεν έχουν τα πακέτα στην κατάλληλη χρονική στιγμή, τότε θα χαθεί το deadline ότι έπρεπε να λάβω το πακέτο και η μείωση της απόδοσης θα είναι ότι θα κολλήσει το βίντεο και θα βλέπουμε να γυρίζει κάποια κλεψίδα, κάποιο σύμβολο. Αυτό είναι soft deadline. Και το άλλο είναι το firm deadline, ότι δεν θέλουμε πάλι την αργή ανταπόκριση, είναι κάτι ενδιάμεσο. Κάποιες φορές όμως μπορεί να γίνει καταξαίρεση ανοιχτές, αλλά όχι συνέχεια. Όλα αυτά λοιπόν είναι οι τύποι των προθεσμιών που μπορεί να έχουν οι εργασίες. Για παράδειγμα, στον έλεγχο κινητήρα, ελέγχεται ο σφιχτηριστής, έλεγχος στο καλωθόρο άξονα, το μείγμα, η σιτήρα, το κάλμα, δηλαδή πολλές διεργασίες. Πρέπει συνεχώς να ελέγχονται και ο κινητήρας συνεχώς να στέλνει τα κατάλληλα σήματα στους actuators, στους ενεργοποιητές που βρίσκονται στο κινητήρα. Και μάλιστα βλέπουμε ότι κάποια περίοδο ενημέρωση είναι πολύ μικρή, για παράδειγμα, χρονισμός του μπουζί 2 μιλισεκόν. Ενώ από την άλλη έχουμε, όπως βλέπετε εδώ, η βαρομετρική πίεση 1000 μιλισεκόν. Δηλαδή, κοιτάξτε πόσες πολλές διεργασίες από πολύ μικρή περίοδο μέχρι πολύ μεγάλη. Και γι' αυτό απαιτείται κάποιος χρονοδρομολογητής θα λαμβάνει υπόψη όλα αυτά, όλες αυτές τις περιόδους. Το πρόβλημα λοιπόν είναι έχουμε ένα σύστημα με πολλές διεργασίες. Οι διεργασίες έχουν deadlines. Πώς μπορούμε να τηρήσουμε όλα αυτά τα deadlines? Πώς μπορούμε να έχουμε ένα κανονικό σύστημα, όχι ένα extreme CPU, ένα normal οικονομικό σύστημα που όμως να μπορεί να ταπεξέλθει σε όλες αυτές τις απαιτήσεις. Χρονικές απαιτήσεις, είπαμε για την περίοδο, το διάστημα έναρξης ή το αντίστοιχο της περίοδου και ο χρόνος μοίησης. Πότε ετοιμάζεται αυτή η διεργασία, πότε εισέρχεται στο χρονοδρομολογητή,
όπως είχαμε δει στα λειτουργικά συστήματα, είναι η κατάσταση ready. Πότε γίνεται ready. Είναι έτοιμο για να γίνει running. Άρα μπαίνει στην ουρά των ready διεργασιών. Ο χρόνος έκδοσης, μέσα στον οποίο η διεργασία γίνεται έτοιμη, η προθεσμία που είπαμε, το deadline, το hard deadline, είπαμε, το soft deadline, και το κάνει εξής. Τώρα, εδώ έχει ένα παράδειγμα, σχετικά με την πρώτη εκτίμηση του διαστημοπλοίου. Δεν έχω σημειώσει ποιο όμως ήταν, που είχε μια ενεργοποιημένη καθυστέρηση μιας διεργασίας, είχε συνέπεια να μην γίνει η εκτόξευση στο συγκεκριμένο χρονικό παράθυρο και έπρεπε να υπάρξει μια καθυστέρηση για να γίνει καλύτερη χρονοδρομολόγηση. Και αυτό που οφειλόταν ότι είχε γίνει μια αλλαγή ρουτίνας, δηλαδή είχαν προσευχθεί εντολές σε μια συνάρτηση, η οποία είχε συνέπεια να καθυστερήσει λίγο περισσότερο ο επεξεργαστής και να μην μπορεί να την ολοκληρώσει στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Και αυτό είχε ως συνέπεια να καθυστερήσουν άλλες διεργασίες που έχουν εκτελεστούν. Αυτό υπήρχε το πρόβλημα μία φορά στις 67 εξετάσεις του προβλήματος και ασφαλώς στο εργαστήριο το pre-flight δεν είχε γίνει αυτός ο έλεγχος τόσο. Δεν είχαμε τόσο εντελεχή έλεγχο. Γιατί να γίνει μία στις 67, το δοκίμασα 1, 2, 10, 20, 30 φορές, είδαν ότι δεν έχει πρόβλημα και ήταν αυτό το σχήμα ήταν OK. Άλλος ένας λόγος που πρέπει να ελέγχουμε πολύ αναλυτικά και εκτιμεί όλο αυτό το σενάριο. Η πιο απλή υλοποίηση χρονοδρομολόγησης είναι ο βρόχος loop. Το έχουμε δει στα ενσωματωμένα συστήματα τύπου Arduino. Δηλαδή έχουμε, εκτός από το startup procedure, έχουμε το loop παρακάτω, όπως το loop σημαίνει συνεχώς αυτό, το while true. Το loop, αυτό που έχουμε στο Arduino, είναι αυτό το loop. While true, με τις διάφορες διεργασίες. Είναι το πιο απλό. Δεν έχουμε κανένα έλεγχο πάνω στο χρόνο εκτέλεση. Το πιένο μπορεί να καθυστερήσει παραπάνω, να κολλήσει και αυτό έχει συμβεί να κολλήσει και να μην εκτελεστεί ούτε το πιδίο. Δεν υπάρχει χρόνο δρομολόγηση, αλλά είναι κάτι που λειτουργεί για κάτι απλό. Υπάρχουν περιπτώσεις που δεν θέλουμε λειτουργικό σύστημα. Βάζουμε ένα while true και είμαστε μια χαρά. Μπορούμε να έχουμε ένα χρονομετρωμένο βροχό, δηλαδή όπως βλέπετε εδώ, να υπάρχουν, για παράδειγμα, δύο συναρτήσεις, η πα και η β, και η μία να εκτελείται πιο συχνά από την άλλη. Δηλαδή, είχε ένα βρόχο loop να εκτελείται δύο φορές η πα και μία φορά η β. Οπότε έχουμε και κάποια έννοια ότι κάποια διεργασία μπορεί να εκτελεστεί παραπάνω φορές. Βλέπετε εδώ πέρα. Για παράδειγμα, εκτελείται το π1, το π2 εκτελείται πολύ πιο αργά, ενώ κάθε φορά εκτελείται το π1, κάθε φορά εκτελείται το π3, το π2 δεν εκτελείται τόσες φορές. Πρέπει να κάθε τρεις φορές να εκτελεστεί. Και αυτό είναι ένα είδος χρονοδιακόπτου με μετρητή. Και τώρα, μια που μιλάμε για το υποσύστημα του Arduino, να σας δείξω και μια συνάρτηση που υπάρχει. Υπάρχει το scheduler, όπου είναι για κάποιες αρχιτεκτονικές του Arduino, αυτή η βιβλιοθήκη. Η βιβλιοθήκη που ναι, δεν είναι λειτουργικό σύστημα, απλώς επιτρέπει τη χρονοδρομολόγηση, αλλά τη συνεργατική χρονοδρομολόγηση και όχι την ανταγωνιστική χρονοδρομολόγηση. Η ανταγωνιστική χρονοδρομολόγηση είναι εκτελείται μια διεργασία, θέλει, δεν θέλει, φεύγει για να μπει άλλη διεργασία μόλις ολοκληρώσει το βάτο χρόνου ή κάνει κάποια είσοδο-έξοδο. Αυτή είναι ανταγωνιστική, δηλαδή ανταγωνίζεται μια την άλλη, σκουντάει την άλλη και την βγάζει. Ενώ η συνεργατική χρονοδρομολόγηση είναι όταν μια διεργασία οικειοθελώς παραδίδει τον επεξεργαστή σε μια άλλη διεργασία. Και αυτό γίνεται με την κλίση της εντολής YELD. Με τη χρήση της εντολής YELD σηματοδοτεί προς το χρονοδρομολογητή ότι μπορεί να παραδοθεί ο επεξεργαστής σε άλλη εργασία. Με απλά λόγια, το YELD που εκτελεί διεργασία μεταφράζεται, αν είχε κάποια οντότητα, σε ένα μήνυμα που λέει «Σε παρακαλώ, διώξε με εμένα από τον επεξεργαστή για να έρθει η συνεργαστική μου διεργασία να κάνει το δικό της έργο, γιατί συνεργαζόμαστε προς την εκτέλεση κάποιου σκοπού».
Το γελ λοιπόν είναι η οικειοθελής παράδοση που εκτελείται από τη διαδικασία. Και έχει ένα παράδειγμα. Βλέπετε εδώ το loop 3, εκτελείται λοιπόν, εκτελεί κάποια ενέργεια και βλέπετε στο τέλος εκτελεί γελ που σημαίνει δώσε τον επεξεργαστή σε μία άλλη διαδικασία. Αυτό είναι μία, άρα το loop 3 μία διαδικασία μπορούμε να πούμε, αν και εδώ πέρα δεν έχουμε την διαδικασία, δεν έχουμε λειτουργικό σύστημα. Απλώς μία ροή εκτέλεσης, ίσως να το πούμε, εκτελεί το loop 3, κάνει yield, δίνει τον επεξεργαστή σε κάποια άλλη διαδικασία και έχουμε λοιπόν αυτή την εκτέλεση. Κοιτάξτε εδώ ότι ενεργοποιούμε, εντάξει, το setup, τα κλασικά που έχουμε, καταρχήν έχουμε το include, ok, ναι, το scheduler, στη συνέχεια serial begin 9600 για να έχουμε κάποια μηνύματα στη σειρά και οθόνη, ενεργοποιούμε τα pins και εδώ είναι το σημαντικό, το loop λέει πάντα εκτελείται και προσθέτει εδώ scheduler, start loop, ότι έχουμε και επίσης το loop 2 και το loop 3 που βάλω και αυτό στην ουρά της χρονοδρομολόγησης για να εκτελείται με αυτό. Και αυτό έχει συνέπεια να εκτελείται το loop 1, το loop 2 και το loop 3. Εδώ πέρα γελτ. Λοιπόν, αυτό ήταν η μαζίξη για την χρονοδρομολόγηση. Και αυτό είναι πολύ απλά όμως σενάριο. Βλέπετε, δηλαδή, έχουμε έναν χρονοδρομολογητή και τι γίνεται αν έχουμε κάτι πιο σύνθετο, αν έχουμε μια διεργασία. Αν έχουμε όχι μόνο μια διεργασία, αν έχουμε μια πολύπλοκη διεργασία και ενδεχομένως πολλές άλλες διεργασίες. Υπάρχει μια αυξημένη πολυπλοκότητα, διαφορετικές απαιτήσεις εγχρονισμού και σε αυτή την περίπτωση απαιτείται ένα λειτουργικό σύστημα. Το λειτουργικό σύστημα ασφαλώς είναι ένα software που λαμβάνει και αυτό κάποιους πόρους από τον επεξεργαστή για να εκτελεστεί και αποφασίζει κάθε φορά με βάση τις συναντήσεις που χρησιμοποιεί για το ποια διεργασία θα εκτελεστεί κάθε φορά και για πόσο. Χρειάζεται λοιπόν να παρακολουθεί προτεραιότητες. Άρα θέλουμε σε συγκεκριμένα συστήματα προτεραιότητες της εργασίας. Κάποιες διεργασίες είναι πιο σημαντικές από κάποιες άλλες. Δεν υπάρχει λοιπόν εδώ η αρχή της ισότητας, αλλά ότι πάντα υπάρχουν κάποιες διεργασίες πιο σημαντικές από κάποιες άλλες, όπως ισχύει σε όλα τα λειτουργικά συστήματα. Δεν υπάρχει λειτουργικό σύστημα χωρίς προτεραιότητες. Το μπλοκ ενεργοποίησης εργασίας και οι διεργασίες μπορούν να δημιουργηθούν στατικά. Δηλαδή, έχουμε κάνει το buy, θα σας είχα πει για παράδειγμα το FreeRTOS, όπου έχουμε ορίσει τις κλίσεις των κομματιών κώδικα που θα χρησιμοποιήσουμε. Και όταν κάνουμε το buy, είναι στατικά λοιπόν δημιουργημένες ή δυναμικά, καθώς εκτελούνται, μπορεί να γίνει fork, άρα σημαίνει ότι το λειτουργικό σύστημα πρέπει να υποστηρίζει την κλίση συστήματος fork. Δηλαδή, το fork που τη μία διαδικασία την κάνει δύο. Αν όμως δεν υποστηρίζει το λειτουργικό σύστημα για το συγκεκριμένο σύστημα το fork, τότε πρέπει μόνο στατικά να έχουμε δημιουργήσει τις διαδικασίες. Τα συγκεκριμένα συστήματα λοιπόν πρέπει να τηρούν προθεσμίες. Ειδικά αν είναι hardware. Έχουν πολλαπλές εργασίες, πολλαπλές διεργασίες. Υπάρχουν διάφορα λειτουργικά συστήματα, αλλά στα συγκεκριμένα συστήματα όμως που έχουμε αυστηρές προθεσμίες, επιλέγουμε τα RTOS, λειτουργικά συστήματα πραγματικού χρόνου. Και ξαναλέω, το πραγματικού χρόνου δεν σημαίνει ότι εκτελούνται πραγματικά στο χρόνο, αλλά ότι σέβονται τις υποθεσμίες και ικανοποιούν όλα τα deadlines. Το κλασικό παράδειγμα, τα Windows 10, αν και κάνει καλή προσπάθεια το ίδιο το λειτουργικό σύστημα να καλύπτει τις ανάγκες στο χρονισμό, μερικές φορές χάνει deadlines. Σας είπα εγώ, πατάω το start menu, μία στις 20 δεν θα το εμφανίσει μέσα στο start menu. Και θα υπάρξει μια καθυστέρηση γιατί ο επεξεργαστής ασχολείται με κάτι άλλο. Αυτό έχει ως συνέπεια να χάσουμε το deadline και άρα δεν είναι RTOS. Άρα τα RTOS μπορούμε να πούμε είναι το καθυστήματα που παρέχουν ευκολίες, υπηρεσίες για την ικανοποίηση απαιτήσεων πραγματικού χρόνου. Να απαντάνε άμεσα λοιπόν μέσα στα deadline οι διεργασίες.
Χρησιμοποιούμε λοιπόν το POSIX λειτουργικό σύστημα. Το ξέρουμε. POSIX είναι αυτή η διαπαφή που είναι ένα στάνταρ, ένα πρότυπο και μας επιτρέπει να παίρνουμε μια πηγαία μορφή μιας διεργασίας, να κάνουμε κομπάι σε άλλη αρχιτεκτονική. Και αυτό, ξέρετε, βοήθησε πάρα πολύ και το ARM, το οικοσύστημα του ARM, με επεξεργαστών που είναι δημοφιλής, ας πούμε, μετά, βασικά, σχεδόν τα πάντα που έχουν κάποια πολυπλοκότητα, από 32 bit και πάνω, συνήθως είναι ARM. Βλέπουμε, βέβαια, και Linux και άλλες επεξεργασίες, αλλά έχει επικρατήσει ARM. Και αυτό γιατί, επειδή οι εφαρμογές που είχαμε στο Linux για τυχαίο 86 αρχιτεκτονική ήταν συμβατές κατά POSIX, πολύ εύκολα πήραν αυτές τις εφαρμογές στο δύο κώδια για το κάνουμε compile για ARM. Και γι' αυτό λοιπόν το ARM έχει όλες τις διεργασίες, όλα τα προγράμματα που συναντάμε στο Linux που έχουμε στο desktop σπίτι μας, ακριβώς τα ίδια τα συναντάμε και στο ARM, γιατί υπάρχει συμβατότητα σε επίπεδο compile. Γι' αυτό και εγώ στα λειτουργικά συστήματα επέμενα κάποτε, όταν είχατε δηλαδή πριν από ένα εξάμεινο ή πριν από κάποια εξάμεινα, ότι πρέπει να μάθουμε να προγραμματίζουμε κατά POSIX με τις κλίσεις συστήματος και βέβαια σε δερματικό, GCC και όλο το οικοσύστημα, γιατί είναι σημαντικό να μπορείτε να δημιουργείτε μια εφαρμογή που να λειτουργεί τόσο σε 86 όσο και σε άλλα POSIX, σε άλλα POSIX λειτουργικά συστήματα. Εργασίες λοιπόν και διεργασίες. Υπάρχουν πολλαπλές διεργασίες, πολλαπλή ρυθμή, που είπαμε πολύ μέσα, που είναι η δεδομένεια, σύγχρονη είσοδος, διεπαφές χρήστη, συστήματα επικοινωνιών και έχουν και άλλες απαιτήσεις οι διεργασίες. Κάποιες διεργασίες έχουν μικρή περίοδο, κάποιες έχουν μεγαλύτερη περίοδο, άλλη προτεραιότητα, εξαρτήσεις. Αυτό είναι το κλασικό γράφημα εξαρτήσεων, δηλαδή για να υλοποιηθεί το P4 πρέπει πρώτα να υλοποιηθεί και να εκτελεστεί η διεργασία P3, που η P3 απαιτεί την P1 και την P2, ενώ η P6 απαιτεί την P5. Από το γράφημα εργασίας, χρονοδρομολογεί το λειτουργικό σύστημα την εκτέλεση των διεργασιών. Υπάρχει και επικοινωνία μεταξύ των εργασιών, απαιτείται επικοινωνία. Είχαμε δει και στα λειτουργικά συστήματα κάποιους τρόπους επικοινωνίας, αναφέρομαι σε διαδιεργασιακή επικοινωνία. Ακόμα και οι σεμαφόροι είναι ένα είδος επικοινωνίας, ένα είδος συγχρονισμού. Μπορεί μια διεργασία να συγχρονιστεί με μια άλλη. Οι διεργασίες έχουν κάποια χαρακτηριστικά, όπως το χρόνο εκτέλεσης, πιθανές χρονικές μονάδες ή δευτερόλεπτα, κύκλοι χρονολογιού, εξαρτήσεις δεδομένων, σύστημα μνήμης, εσωλήνωση, όλες αυτές επηρεάζουν την εκτέλεση των διεργασιών. Κάτι που μας ενδιαφέρει ως προγραμματιστές είναι ο επεξεργαστής μας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του ενσωματωμένου συστήματος, δηλαδή να μην είναι overutilized. Το overutilized σημαίνει υπερχρησιμοποιούμενος επεξεργαστής. Και αυτό που το καταλαβαίνουμε, για παράδειγμα, σε ένα Linux σύστημα, είναι το load του συστήματος. Και συγκεκριμένα, στο FreeBSD, είναι μια τιμή, αν είναι από 0 μέχρι 100%, σημαίνει ότι ο επεξεργαστής μας υποχρησιμοποιείται και είναι μια χαρά. Δηλαδή, αν είναι στο 50%, σημαίνει ότι έχει άλλο 50% αέρα, άμα βάλουμε και άλλες εργασίες. Αν είναι πάνω από 100%, τότε υπερχρησιμοποιείται και σημαίνει ότι το έχουμε φορτώσει πολύ περισσότερο από ό,τι πρέπει. Στο Linux, βέβαια, είναι κάτι διαφορετικό, γιατί το load συνδέεται με τον αριθμό των επεξεργαστών. Δηλαδή, για παράδειγμα, στο Πλειάδες που έχουμε 16 επεξεργαστές, αν δείτε να είναι 1600%, σημαίνει ότι χρησιμοποιούνται όλοι οι επεξεργαστές στο 100%. Δεν σημαίνει ότι το σύστημα είναι 1600% oversubscribe. Δηλαδή, είναι αυτή η διαφορά στο load ανάμεσα στο FreeBSD και στο Linux. Η χρησιμοποίηση, λοιπόν, κοιτάξτε πώς υπολογίζεται, είναι ο χρόνος για μια χρήσιμη εργασία. Το άφησμα λοιπόν όλων των χρήσιμων εργασιών προς το χρονικό διάστημα που μας αφορά η μέτρηση. Και αυτό εδώ πέρα είναι το ποσοστό, το load. Αυτή εδώ το μορφή βασικά είναι ακριβώς όπως υπολογίζεται
στο FreeBSD. Που σας είπα ότι είτε έχουμε έναν επεξεργαστή, είτε έχουμε 16 επεξεργαστές, η τιμή είναι από 0% μέχρι 100%. Δεν πολλαπλασιάζεται δηλαδή με τον αριθμό των επεξεργαστών. Τις καταστάσεις εργασιών τις είχαμε δει στα λειτουργικά συστήματα. Είχαμε δει ότι υπάρχουν τρεις σειρές εργασιών, οι βασικές. Βέβαια υπάρχουν και μοντέλα 5 εργασιών, 7 και 9 και το καθεξής. Στο πολύ κλασικό μοντέλο όμως των τριών καταστάσεων έχουμε την Ready, το Waiting και το Executing. Το Ready δηλαδή είναι έτοιμες διεργασίες προς εκτέλεση, το Executing είναι εκτελείωτες τις διεργασίες και στο Waiting περιμένουν οι διεργασίες κάτι, περιμένουν για παράδειγμα μια εξάρτηση, έναν πόρο, είσοδο-έξοδο και το καθεξής. Το πρόβλημα του προγραμματισμού πρέπει να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε όλες τις προθεσμίες και το ερώτημα είναι τι επεξεργαστή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε που όμως να μην είναι over-engineered, δηλαδή δεν θα πάρουμε τον πιο ακριβό επεξεργαστή και να είμαστε σίγουροι ότι θα ανταπεξέλθει ο επεξεργαστής μας σε όλες τις προθεσμίες. Κάθε φορά μας ενδιαφέρει το κόστος και οι επιλογές μας πρέπει να γίνονται με γνώμονα και αυτό το μετρικό. Ως σχεδιαστές συμμετοχής συστημάτων λαμβάνουν υπόψη πολλές προδιαγραφές και το κόστος είναι μία από αυτές τις προδιαγραφές. Οι διεργασίες έχουν μια προτεραιότητα που είναι ένας ακέραιος αριθμός που ιεραρχεί τις εργασίες σε υψηλής προτεραιότητας και όσο έχουμε χαμηλότερη τιμή σε χαμηλότερη προτεραιότητα. Και η σχέση της προτεραιότητας, περιόδου και του χρονοδιαγραμματισμού μας βοηθάει να καταλάβουμε κατά πόσο έχουμε μια χρονοπρογραμματιστική εφικτότητα, κατά πόσο είναι εφικτό αυτό που θέλουμε. Ξέρουμε τον επεξεργαστή, δηλαδή τις δυνατότητες, πόσο κύκλους μπορεί να διαθέσει στη μονάδα του πρόγραμμα. Ξέρουμε τις διεργασίες που έχουν απαιτήσεις στις προτεραιότητες και το καθεξής και θα μπορούσαμε ενδεχομένως, αλλά είναι πολύ δύσκολο, γιατί όσο περισσότερες διεργασίες έχουμε, τόσο πιο πολύ αυξάνει την προτεραιότητα, θεωρητικά να πούμε κατά πόσο ικανοποιούνται ή όχι. Αν έχουμε πάρα πολλές διεργασίες, το να ικανοποιηθούν όλες τις διεργασίες είναι ένα πρόβλημα που ο χρονοπρογραμματισμός του είναι NP-hard. Έχει μια πολύ μεγάλη πολυπλοκότητα. Και αναφέρομαι κυρίως σε διεργασίες που είναι περιοδικές. Ξέρουμε λοιπόν πότε έρχονται στο σύστημα, πότε δημιουργούνται και πόσο περίοδο έχουν και μέχρι πότε πρέπει να εκτελεστούν. Ας δούμε λοιπόν την εφικτότητα. Βλέπουμε ότι η περίοδος ενός επεξεργαστή, ένα χρονικό διάστημα, κατανύμεται σε διάφορες διεργασίες, τα πέρα τα 2 τα 3, και θα πρέπει να μπορούμε να πούμε κατά πόσο στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα θα ικανοποιηθούν όλες οι προθεσμίες. Κάθε διεργασία έχει μια προτεραιότητα και η CPU κάθε φορά εκτελεί την υψηλότερη προτεραιότητα. Και η προτεραιότητα καθορίζει την πολιτική του χρονοπρογραμματισμού. Για παράδειγμα, μπορεί να είναι μια καθορισμένη προτεραιότητα που πάντα η κάθε διεργασία έχει fix μια προτεραιότητα, ότι αυτή η π.χ. έχει την υψηλότερη προτεραιότητα πάντα. Ενώ κάποια άλλη έχει χαμηλότερη προτεραιότητα ή προτεραιότητες να διαφοροποιούνται. Και είχαμε ήδη στην προηγούμενη διάλεξη το πρόβλημα της αντιστροφής προτεραιοτήτων με το διαστημικό όχημα που έκανε συνεχώς reboot στην προηγούμενη διάλεξη. Και αυτό οφείλονταν σε ότι μια χαμηλότερη προτεραιότητα, που είχε μόνιμα χαμηλότερη προτεραιότητα, δέσμευε ένα διάβλο και δεν άφηνε την υψηλή προτεραιότητα διαδικασία να το χρησιμοποιήσει. Και έφερε ένα reboot. Και λύθηκε με το να επιτρέπουν την χαμηλή προτεραιότητα διεργασία να αυξάνεται η προτεραιότητά τη, δηλαδή αυτό που λέει να ποικίλει, δηλαδή και που έχει χαμηλή, μόλις δέσμευε τον πόρο, πήγαινε σε υψηλή προτεραιότητα για να εκτελέσει αυτό που ήθελε να εκτελέσει και μετά ξαναέρευε σε χαμηλή προτεραιότητα. Και αυτό λύθηκε over the air upgrade και δεν απασχολήσε άλλο του σχεδιαστέ. Γι' αυτό λοιπόν θέλουμε γενικότερα προτεραιότητε που να είναι δυναμικέ, να μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Κάθε διεργασία έχει μια καθορισμένη προτεραιότητα. Η διεργασία με την υψηλότερη προτεραιότητα είναι έτοιμη για τον επεξεργαστή. Δηλαδή, βλέπει στο Ready ο επεξεργαστής ποια προτεραιότητα, ποια διεργασία έχει την υψηλότερη προτεραιότητα και αυτή θα επιλέξει. Και στη συνέχεια
Κοιτάξτε, εδώ συνεχίζεται η διεργασία αυτή μέχρι να ολοκληρωθεί. Δηλαδή, δεν είναι preemptive. Σε αυτό το παράδειγμα, το preemptive σημαίνει ότι ακόμα και να μην έχει ολοκληρώσει το έργο της, η διεργασία, ο επεξεργαστής την εξάγει και βάζει κάποια άλλη. Αυτό είναι το preemptive multitasking, δηλαδή προεκπορητικός χρονοπρογραμματισμός. Αυτό το παράδειγμα εδώ πέρα που είναι συνεχής μέχρι να ολοκληρωθεί είναι non-preemptive. Γιατί το preemptive εισάγει άλλα προβλήματα. Το preemptive βρίσκεται βέβαια στα σύνθετα λειτουργικά συστήματα που έχουμε στο desktop μας, αλλά στα ενσωματωμένα συστήματα το αποφεύγουμε. Και έχουμε ένα παράδειγμα, η P1 έχει προτεραιότητα 1, χρόνο σε 5-10, η P2 προτεραιότητα 2, 3 και το εξής. Και βλέπουμε εδώ ένα ξεδίπλωμα της χρονοδρομολόγησης που μας δίνει μια οπτική αναπαράσταση του τρόπου που υλοποιείται η χρονοδρομολόγηση. Η P2 είναι έτοιμη, η P2, όπως είδαμε, έχει προτεραιότητα 2. Ξεκινάει λοιπόν την εκτέλεση. Κάποια στιγμή έρχεται μια άλλη διαδικασία. Οπότε σε αυτό το σημείο είναι έτοιμη η διαδικασία η P1, οπότε εκτελείται η P1, ξαναεισάγεται η P2 και μετά εκτελείται η P2 που είναι έτοιμη. Βέβαια, εδώ τώρα τι παρατηρήσαμε, ότι σε αυτό το παράδειγμα αυτό είναι preemptive, δηλαδή σε αντίθεση με πριν που έλεγε ότι η διαδικασία συνεχίζεται μέχρι να ολοκληρωθεί, εδώ πέρα η P2 δεν εκτελέστηκε μέχρι να ολοκληρωθεί. Εκτελέστηκε για λίγο, μετά έγινε το preemptive, άρα αυτό είναι preemptive το παράδειγμα. Στη συνέχεια μπήκε P2 και μετά ολοκληρώθηκε P3. Δηλαδή το ότι χωρίστηκε P2 μας δείχνει ότι είναι preemptive, γιατί ήρθε μια διαδικασία υψηλότερης προτεραιότητας. Για την ανάκτηση διαδικασιακής επικοινωνίας, κάποιες ειδήσεις στα λειτουργικά συστήματα, θυμάστε επίσης ότι έχουμε blocking επικοινωνίες, δηλαδή ότι μια διαδικασία μπλοκάρει περιμένοντας να έρθουν δεδομένα, να λάβουν κάποιο πόρο κλπ. Ενώ είναι non-blocking το ότι στέλνονται κάποια δεδομένα και δεν μπλοκάρεται η επικοινωνία, αλλά συνεχίζει την επόμενη γραμμή κώδικα. Αλλά περιμένει ασύγχρονα τα δεδομένα που είχε ζητήσει ή που είχε στείλει. Για διαδιεργασιακή επικοινωνία έχουμε κοινή μνήμη, μηνύματα, ως ξήματα, θέματα που βρίσκουμε και στα παράλληλα, ας πούμε, και τα μηνύματα, shared memory που έχουμε δει και στα παράλληλα. Γι' αυτό βλέπετε πώς όλα αυτά συνδέονται μεταξύ. Δηλαδή, το να ξέρει κάποιο, για παράδειγμα, λειτουργικά στήματα, να ξέρει αρχιτεκτονική υπολογιστών, να έχει ασχοληθεί με παράλληλα στήματα, τον κάνουν λίγο καλύτερο προγραμματιστή σε ενσωματωμένα στήματα, γιατί έχει ακούσει έννοιες, ξέρει πώς να τις χειριστεί, έχει προγραμματίσει πάνω σε αυτά τα μοντέλα και γι' αυτό δεν είναι ανίκια. Είναι οικίες γνώσεις όλες αυτές. Για την διάλευση μηνύματος, κλασικά ένα επεξεργαστή θέλει να μείνει σε κάποιον άλλο επεξεργαστή, ενώ για μοιραζόμενη μνήμη σε ένα διάβλο μπορούμε δηλαδή να κάνει ένα επεξεργαστή nmap. Αυτό στα παράλληλα αισθήματα αυτές τις μέρες για nmap κοιτούσαμε. Και όσοι από εσάς παρακολουθείτε τα παράλληλα αισθήματα, το Σάββατο στις 11 η ώρα που έχει την ενισχυτική δασκαλία για τα παράλληλα αισθήματα, θα δείτε θέματα πώς με το nmap κάνουμε απεικόνηση για να επικοινωνούν διεργασίες και να πώς διαβάζουν με nmap τα δεδομένα και στέλνουν σε άλλες διεργασίες. Λοιπόν, είναι σημαντικό το nmap. Κατάσταση ανταγωνισμού σε τεμιγραφόνο με μνήμη, το έχουμε βέβαια δει και στα παράλληλα στήματα και πώς αντιμετωπίσετε. Και κάπου εδώ θα πρέπει να σταματήσω αυτή τη διάλεξη. Είναι έννοιες που έχουμε δει στα λειτουργικά στήματα, π.χ. κρίσιμες περιοχές, σημαφόρους και το καθεξής. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, 10 λεπτών, 2.42. Θα επανέλθουμε για να συνεχίσουμε στο εργαστήριο, στο εργαστηριακό κομμάτι, όπου θα δούμε θέματα σχετικά με Xilinx και τα FPGA. Ένα διάλειμμα λοιπόν 10 λεπτών. Αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε, μπορείτε να το θέσετε στο chat ή θέλετε να πάρετε το μικρόφωνο. Θα σταματήσω εγώ την καταγραφή. Και αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι στο διάλειμμα, μπορείτε και να το συζητήσουμε όταν επανέλθουμε.